όλοι μας. Σήμερα, ανήμερα του Άη Γιώργη, πολιούχου της πόλης, εμείς οι πολίτες της Ιεράπετρας υποδεχόμαστε σε αυτή την ακριτική γωνιά της πατρίδος μας στον Νότο τον αυριανό Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον σύντροφό μας, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Σύντροφε Αλέξη, ίσως πουθενά αλλού στην πολύπαθη πατρίδα μας ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός και η εφαρμογή των μνημονίων δεν έγινε με τόση δόση υπερβολής και βαρβαρότητας. Από τις ελάχιστες κατακτήσεις που είχε καταφέρει να κερδίσει ο νομός μας και η Ιεράπετρα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Όλες οι υπηρεσίες διαλύθηκαν, απομακρύθηκαν ή υποβαθμίστηκαν και συρρυκνώθηκαν. Επικρατεί πλήρης ισοπαίδωση και αποδόμηση των πάντων. Μια ολοένα αυξανόμενη κοινωνική έρημος. Η Ιεράπετρα, μια πόλη με τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες, την καταδικάζουν να ξαναγίνει ένα μεγάλο χωριό. Το νοσοκομείο μας, που είναι η καρδιά της περιοχής, λειτουργεί με κλειστές την παθολογική και την γυναικολογική κλινική, με τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και απαραίτητα υλικά. Δεν έχουν βέβαια βάλει ακόμα το λουκέτο στην πόρτα. Δεν έχουν βάλει το λουκέτο στην πόρτα. Γιατί φοβούνται το πολιτικό κόστος και γιατί τους εμπόδισε το τεράστιο λαϊκό κίνημα που αναπτύχθηκε στην περιοχή μας. Όμως στην πραγματικότητα το οδηγούν ύπουλα και μεθοδευμένα σε κλείσιμο. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα τα άλλα νοσοκομεία του νομού. Και μιλάμε για ένα νομό με τεράστιες ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες. Απομονωμένο με άθλιο οδικό δίκτυο. Η κατάσταση του ΕΚΑΒ είναι τραγική. Ακόμα και η αλλαγή των ελαστικών. Φανταστείτε, στην Ελλάδα του 2014, η αλλαγή των ελαστικών του ΕΚΑΒ γίνεται με χορηγίες της Μητρόπολης και με προσφορές των πολιτών μας. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού που επιδεινώθηκε με τις τελευταίες διαθεσιμότητες και τις ελλείψεις τεράστιες που υπάρχουν και στα οχήματα. Δεν είναι λίγες οι φορές, και αυτό το έχουμε βιώσει στην καθημερινότητά μας, που επιστρατεύονται καρότσες φορτηγών για να μεταφέρονται ασθενείς στην Ελλάδα τη μνημονιακή του 2014. Στην Ιεράπετρα και αυτός ακόμα ο σταθμός γεωργικής έρευνας έχει κλείσει. Έκλεισε το ΟΤΕ, το Τελωνείο, η Εφορία, απειλείται με υποβάθμιση το ΙΚΑ. Το μοναδικό ΤΕΙ της πόλης φεύγει. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στις άλλες πόλεις και στις υπηρεσίες. Και στη Σιτία οι υπηρεσίες έφυγαν. Και τα νοσοκομεία σε όλο τον νομό υπολειτουργούν και τα ΤΕΙ απομακρύνονται. Και τελευταία είχαμε και την περίπτωση της απομάκρυσης ΑΣΘΕΑΝ. 4 χρόνια τώρα ο λαός της περιοχής μας είναι στους δρόμους, αγωνιζόμενος να διατηρήσει το αυτονόητο, τα ελάχιστα κεκτημένα που είχε. Ένας κυβερνητικός οδοστρωτήρας σαρώνει μια περιοχή που προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στην εθνική οικονομία με τις δυναμικές καλλιέργειες και με τον τουρισμό. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται. Ερημοποίηση της υπαίθρου, διάλυση του παραγωγικού ιστού, χτυπήματα στο λαό και στον αγροτικό κόσμο και απ' την άλλη ξεπούλημα του εθνικού πλούτου στα γεράκια που τα ονόμασαν επενδυτές. Εδώ, σε αυτό τον ευλογημένο τόπο με τα τεράστια πλεονεκτήματα, το οικονομικό θαύμα που υπήρξε παλαιότερα έγινε χάρης στο μεράκι, στον απίστευτο μόχθο και στο ρίσκο των κατοίκων. Και μάλιστα χωρίς καμιά κρατική στήριξη και στοργή. Εδώ στο ξεχασμένο Λασίθι, στου διαόλου τη μάνα όπως είπαν και προηγούμενα, μας θυμόταν μοναχά όταν ήταν να φυτέψουν κάποιο ρηπογόνο εργοστάσιο μαζούτ στον Αθερινόλακο ή και τώρα που εγκαθιστούν τεράστια φαραωνικά, ηλιακά και αιωλικά πάρκα υποθηκεύοντας το μέλλον των παιδιών μας και κάθε μορφής ανάπτυξης τουριστικής ή αγροτικής, ξεπουλώντας και αυτό τον ήλιο και αυτό τον αέρα της πατρίδος μας στους ξένους τοκογλύφους. Όμως φίλες γεραπετρίτσες και γεραπετρίτες, έφτασε η μεγάλη ώρα που ο λαός του Λασιθίου θα βάλει τέρμα σε αυτή την απίστευτη καθοδική πορεία.
σε αυτήν την τραγωδία που τον έχουν οδηγήσει. Από εδώ θα αρχίσει η μεγάλη ανατροπή. Αυτός ο λαός που τώρα χρόνια προσπαθούν με τερτίκια πονηρά να τον εκμαυλήσουν, να τον υποδουλώσουν, να τον γονατίσουν, θα δώσει μια περήφανη απάντηση και θα βάλει οριστικά τέλος στη σύψη, στη φαυλότητα, στο ξεπούλημα της πατρίδας μας. Εδώ τα πειράματά τους θα αποτύχουν. Η ψυχή του λαού μας είναι πολύ βαθιά και πάνω απ' όλα είναι ελεύθερη. Ξέρει να μάχεται, να αντιστέκεται, να ανεβαίνει όλο ένα ψηλότερα. Σύντροφε Αλέξη, είμαστε πολύ χαρούμενοι που από εδώ, από την Ιεράπετρα, από την πόλη του Λιβικού, από την ύφη του Λιβικού, στέλνουμε αυτό τον περήφανο χαιρετισμό σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Η ελπίδα δεν θα νικηθεί. Σε όλη την Ευρώπη ένας αέρας αισιοδοξίας φυσά. Και είμαστε περήφανοι, γιατί ένας νέος άνθρωπος, ένας δικός μας σύντροφος, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και την Ευρωπαϊκή Αριστερά, ταράζουν τα λιμνάζοντα νερά της μερκελικής νεοφιλελεύθερης εφιαλτικής πραγματικότητας, που πλέον ακραίοι υποστηριχτές της είναι οι κύριοι Σαμαράς, με το ακροδεξιό του περιβάλλον και ο υποτιθέμενος κεντροαριστερός της Ελιάς, ο κύριος Βενιζέλος, και οι απρόσωπες αγορές που βάζουν τα κέρδη και τους αριθμούς πάνω από τους λαούς. Ταράζουν τα νερά και δείχνουν τη νέα πορεία που θα πορευθεί η Ευρώπη του μέλλοντος, η Ευρώπη της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, η Ευρώπη των λαών. Από την ακριτική Ιεράπετρα στέλνουμε μήνυμα ανατροπής αυτής της επικίνδυνης κυβέρνησης. Ο κριτικός λαός ήταν πάντα μπροστά στους αγώνες και το απέδειξε πρόσφατα. Πρόσφατα με την τεράστια κινητοποίηση, το μεγαλειώδες κίνημα που έγινε στο Αρκάδι, ήταν αυτό που έσχισε το πέπλο σιωπής που καλλιεργούσαν επιμελώς τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης και η κυβέρνηση για την καταστροφή των χημικών. Έτσι ενημερώθηκε η λαή για το μεγάλο αυτό εφιάλτη και κίνδυνο. Ο λαός μας δεν υποτάσσεται, δεν ξεγελιέται, ούτε από το success theory που μόνο στο μυαλό της κυβέρνησης υπάρχει. Λέει όχι στον εμπεγμό για το πρωτογενές πλεόνασμα που είναι γεμάτο από πόνο και αίμα. Ο λαός μας δεν δέχεται τις προεκλογικές χάντρες και τα καθρεφτάκια που μοιράζει ο κύριος Σαμαράς, γιατί δεν είναι ηθαγενής για να τους ξεγελάσει. 4 χρόνια δίσεκτα, 4 χρόνια πέτρινα που διέλυσαν τα κοινωνικά αγαθά και έφεραν εργασιακό μεσαίωνα ισοπεδώνοντας κάθε δικαίωμα στην εργασία. Οι μνημονιακοί κυβερνώντες εξαθλίωσαν οικονομικά τα μικρομεσαία και χαμηλά στρώματα με μια αμήλικτη εισβολή, μια απίστευτη φοροεπιδρομή που σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση των εισοδημάτων σχηματίζουν ένα σκηνικό κοινωνικού αρμαγεδόνα. Και σαν να μην έφταναν αυτά, την ίδια στιγμή που η ανθρωπιστική κρίση εξαπλώνεται, στο κοινοβούλιο η δημοκρατία διαπομπεύεται, πληγώνεται και η αξιοπρέπεια ακόμα και η επιβίωση του λαού μας δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα. Το Μάιο όμως όλα αυτά τελειώνουν. Οι πολιτικές και οι μέρες της κυβέρνησης του Ολέθρου με τη δύναμη και την ψήφο του λαού μας θα γίνουν παρελθόν. Το Μάιο καλωσορίζουμε το μέλλον. Ένα μέλλον κοινωνικής αλληλεγγύης, αληθινής δημοκρατίας και εθνικής κυριαρχίας. Εδώ απόψε στην Ιεράπετρα καλωσορίζουμε τον Αλέξη, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Χαμογελάμε ξανά, αισιοδοξούμε ξανά. Εδώ στην Ιεράπετρα των αγώνων και των κινημάτων. Στην Ιεράπετρα των μεγάλων παραδειγμάτων αυταπάρνησης και ηρωισμού, όπως ήταν οι μάρτυρες της εθνικής αντίστασης, η Μαρία Λιουδάκη, η Μαρία Ιρλανδάκη και ο μεγάλο μάρτυρας Ναπολέοντας Σουκατζίδης. Εδώ, στην Ιεράπετρα της δημοκρατικής συνείδησης, όπως συμβολίζει ο γιατρός των φτωχών,
και βουλευτής της ΕΔΑ, ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Από εδώ λοιπόν, από τούτο το περήφανο τόπο, στέλνουμε χαιρετισμό νίκη σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα γονατίσουμε. Αντιστεκόμαστε με φρόνημα υψηλό και καθάριο. Στις 18 και στις 25 του Μάη, με πλέργεια την αγωνιστικότητά μας, νικούμε και αλλάζουμε σελίδα. Γιατί πρέπει ο αγώνας όλων των γενεών να δικαιωθεί τώρα. Τώρα να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση, όπως θα έλεγε και ο Ελίτης. Τώρα να πάρουμε τη μοίρα στα χέρια μας. Ήρθε η ώρα η μεγάλη και η κρίσιμη. Η ώρα της αριστεράς. Η ώρα του λαού. Να είστε καλά. Καλούς αγώνες. Καλώς όρισε, σύντροφε.